τη μάσκα, έχουμε φωνή. Σχολές είναι κλειστές εδώ και πάνω από ένα χρόνο και η κυβέρνηση δεν έχει πάρει κανένα μέτρο για να ανοίξουν οι σχολές μας, όχι μόνο τώρα, αλλά ούτε καν να εξασφαλίσει ότι θα γίνει η απαραίτητη πρόσληψη καθηγητικού προσωπικού, η απαραίτητη εξασφάλιση υποδομών, ώστε να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στις σχολές μας ακόμα και στο επόμενο εξάμηνο, με αποτέλεσμα να είναι στον αέρα ακόμα και αυτό. Την ίδια ώρα που αφήνουν τις σχολές μας ένα χρόνο κλειστές, χωρίς να γίνεται ούτε λόγος για το ασφαλές άνοιγμά τους, να βλέπουμε να ανοίγουν όλες οι δραστηριότητες, να ανοίγουν ξενοδοχεία, να ανοίγει ο τουρισμός και η εστίαση, αλλά να μην ακούμε αυτό που διεκδικούμε ένα χρόνο τώρα, δηλαδή τα απαραίτητα μέτρα πρέπει να πάρθουν για να μπορούν να ανοίξουν οι σχολές μας, να μην χαθεί και τρίτο εξάμηνο στην ουσία πίσω από την οθόνη ενός υπολογιστή. Ξεκαθαρίσουμε στο Υπουργείο και στην κυβέρνηση πως δεν τα παρατάμε, αλλά ερχόμαστε πιο πολύ και πιο δυνατοί να διεκδικήσουμε να πάρει τώρα όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ανοίξουν τις σχολές μας. Ειδικά η φιλοσοφική, μια σχολή με 13 και πλέον χιλιάδες φοιτητές, δεν μπορεί να ανοίξει αν δεν παρθούν μέτρα πρόσληψης καθηγητικού προσωπικού, αξιοποίησης υποδομών, αμφιθεάτρων κενών. Εδώ και τώρα να αυξηθεί η χρηματοδότηση των σχολών μας, εδώ και τώρα να μπει στο πρόγραμμα συγκεκριμένο εμβολιασμό φοιτητών, ώστε να αποκτηθεί η απαιτούμενη ανοσία για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στα αμφιθέατρά μας ακόμα και την επόμενη χρονιά. Εδώ και τώρα να εξασφαλιστεί ότι ακόμα και αυτό το περιορισμένο άνοιγμα που η κυβέρνηση ανακοίνωσε μετά από δικιά μας πίεση για τα εργαστήρια, τις πρακτικές και τις κλινικές, θα γίνει με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Γιατί αυτή τη στιγμή, ακριβώς επειδή η κυβέρνηση δεν έχει δώσει καμία ενίσχυση προς τα ιδρύματα, το ένα μετά το άλλο ανακοινώνουν τη μη δυνατότητα πραγματοποίησής τους, με αποτέλεσμα χιλιάδες συμφοιτητές μας, έτσι, για παράδειγμα στη σχολή μου τα εργαστήρια, στο φυσικό, να είναι στον αέρα, να μην μπορούν να προχωρήσουν. Να διεκδικήσουμε να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μπορέσουν οι πρακτικές των τμήματων μας που γίνονται μέσα στα σχολεία να διεξανθούν διαζώσεις και κανονικά, γιατί δεν γίνεται να κάνουμε πρακτικές ασκήσεις από τον υπολογιστή, δεν γίνεται να βγούμε εκπαιδευτικοί κάνοντας πρακτικές μέσα από τον υπολογιστή, ούτε γίνεται όμως να μπούμε χωρίς κανένα απαραίτητο μέτρο, χωρίς εμβολιασμό, χωρίς ούτε καν, γιατί τα self-test δεν είναι η προστασία μας, και να βάλουμε σε κίνδυνο τις ζωές των μαθητών, των συναδέλφων μας εκπαιδευτικών, γιατί και τα σχολεία άνοιξαν έτσι ακριβώς όπως έκλεισαν, δηλαδή χωρίς μέτρα προστασίας. Οι φοιτητές διεκδικούμε να μορφωθούμε ολόπλευρα, να μπούμε ξανά στις σχολές μας, να γίνουμε και πάλι φοιτητές, και πίσω από αυτό το δίκαιο αίτημα δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε πίσω. Αυτό διαδηλώνουμε και εμείς σήμερα. Αυτό το μήνυμα θέλουμε να περάσουμε και θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα μέχρι να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας. Δεν μπορεί άλλο! Θέλουμε να γίνουμε ξανά φοιτητές! Έχουμε έρθει από εδώ πέρα, από όλους τους φοιτητικούς συλλόγους της Αθήνας, και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ενώ βρίσκεται μέσα αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί, λέει, να κάνει τον κόπο να μας συναντήσει, γιατί έχει δουλειές. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να στείλουμε μέσα ένα χαρτί με τα αιτήματά μας. Η κυβέρνηση έχει ανοίξει τα πάντα, έχει ανοίξει μέχρι και τα καζίνο και δεν δέχεται ούτε καν να μας συναντήσει τη στιγμή που ακόμα και τα εργαστήρια, τα οποία ανακοίνωσαν ότι σήμερα θα ξεκινούσαν, οι διοικήσεις των ιδρυμάτων έχουν βγάλει ανακοινώσεις ότι δεν θα προχωρήσουν. Πότε μέτρα να ανοίξουν τις σχολές! Ζούζα μου, ζούζα μου, είναι οι φοιτητές! Καταφέραμε να συναντηθούμε με τον Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, ο οποίος, όπως και οι υπάλληλοι του Υπουργείου, μας ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει κάποιος από την πολιτική ηγεσία για να μας δεχτεί, τη στιγμή που ταυτόχρονα από τα διπλανά τηλέφωνα
ακουγόταν ότι είναι μέσα όλη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ο Συρίγος, ο κύριος Δημητρόπουλος που είναι υπεύθυνος για τα θέματα ανώτατης εκπαίδευσης και η ίδια υπουργός και μάλιστα ήταν μέσα ακόμα και υπεύθυνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανώτατη εκπαίδευση. Όλοι αυτοί είχαν συνάντηση για τα πανεπιστήμια, χωρίς καμία ενημέρωση για τους φοιτητές, χωρίς να συζητάνε για κανένα μέτρο για το άνοιγμα των σχολών. Μάλλον το μόνο που τους απασχολεί πραγματικά είναι τα πανεπιστήμια να μείνουν κλειστά, ώστε να μην κλιμακωθεί ο αγώνας μας, τα πανεπιστήμια να μείνουν κλειστά, ώστε να μην δώσουν ούτε ένα ευρώ για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στις σπουδές μας, στα εργαστήριά μας, και τελικά να μείνουν κλειστά, ώστε το μόνο που θα προχωράει να είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεν θα δεχτούμε να πάει άλλο ένα εξάμηνο χαμένο, δεν θα δεχτούμε να χάσουμε την πρακτική μας, δεν θα επιτρέψουμε οι πρωτοετής και οι δευτεροετής μας συνάδελφοι να φτάσουν τέταρτο έτος και να μην έχουν δει τη σχολή μας. Η μόνη απάντηση που πήραμε από το Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι ότι αυτή τη στιγμή, εκτός από το μέτρο της αυτοδιάγνωσης, τον self-test, που ακόμα και αυτό έχει κολλήσει στη γραφειοκρατία, δεν υπάρχει ούτε μία δέσμευση, ούτε ένα κείμενο έστω και στο χαρτί που να εξασφαλίζει το πώς θα ανοίξουν τώρα τα πανεπιστήμια μας, ούτε μία δέσμευση για το πώς θα γίνουν προσλήψεις καθηγητών ακόμα και για το να ανοίξουν τα πανεπιστήμια τον Οκτώβρη και να μην χάσουμε ούτε το επόμενο εξάμηνο. Δεν υπάρχει ούτε μία δέσμευση για το πώς θα μπορέσουν να επιστρέψουν οι φοιτητές στα εργαστήρια, στις κλινικές και στις πρακτικές εδώ και τώρα, και η μόνη δήλωση είναι εμείς βγάλαμε την ανακοίνωση να το λύσουν τα ιδρύματα. Ακούστε καλά τι λένε οι φοιτητές! Λύστε τα καζίνο, θα κάνουμε βήμα πίσω, για τις σπουδές μας, για τη μόρφωσή μας παλεύουμε, θα είμαστε εδώ, θα είμαστε στους δρόμους, ενημερώνουμε όλους τους συναδέλφους μας, δεν κάνουμε βήμα πίσω, δυναμώνουμε τον αγώνα μας. Να πάρουν τώρα όλα τα μέτρα για να ανοίξουν κανονικά οι σχολές χθες, για να μπορέσουν όλοι οι φοιτητές να επιστρέψουν στα εργαστήρια, στις κλινικές και τις πρακτικές, να μπορέσουμε να μορφωθούμε.